Καλησπέρα και από μένα. Για 7η χρονιά είμαι στο σχολείο και είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά για μένα και τιμή να είμαι εδώ και όσο αντέχω πιστεύω ότι θα είμαι. Θα ξεκινήσουμε αυτό το διδαστικό σεμινάριο το οποίο θα κρατήσει μία ώρα, το οποίο έχει τίτλο «Συνδυασμοί στην ουρολογία» και υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν. Το πρώτο είναι συνδυασμοί στην μεταλλήθη υπερπλασία του προστάτη, το οποίο θα το αναπτύξω εγώ. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι συνδυασμοί στην υπερδαστήρια κίστη και την νευροπαθή κίστη, το οποίο θα το αναπτύξει ο κ. Αποστολίδης. Και θα τελειώσουμε με άλλους συνδυασμούς που θα το αναπτύξει ο κ. Γιαννίτσας. Επειδή δεν είναι το πλήθος πληροφοριών δεν είναι κατανεμημένο ισομερός στα τρία αυτά θέματα, περίπου θα πάει με τον ρυθμό παρουσίασης. Δηλαδή, εγώ μάλλον θα πάρω λίγο παραπάνω χρόνο στην πρώτη παρουσίαση, θα ακολουθήσει ο κ. Αποστολίδης και μάλλον ο κ. Γιαννίτσας θα έχει κάπως λιγότερο χρόνο. Αυτό το κομμάτι θέλουμε να είναι εγκαταστικό. Μπορείτε να μας σταματάτε να ρωτάτε, έτσι ώστε να έχουμε όσο δυνατόν μια καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να παρουσιάσω, όπως είναι υποχρεωμένο, τη δήλωση συμφερόντο μου. Βλέπετε στην διαφάνεια αυτή. Και αρχίζουμε λοιπόν με τους συνδυασμούς στην καλή υπερπλασία του προστάτη. Είναι μία από τις πιο κλασικές παθήσεις που αντιμετωπίζει ο ουρολόγος και έχουμε πραγματικά πλέον αρκετές πληροφορίες. Απλώς θέλω να τονίσω ότι η εικόνα που έχουμε σήμερα στην ουρολογία είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα που είχαμε πριν 30 χρόνια. Την εποχή που είχα αρχίσει εγώ την ειδικότητα δεν υπήρχαν πρακτικά φάρμακα. Μόνο τα αντιβιωτικά χρησιμοποιούσαμε. Ήταν μια καθαρά χειρουργική ειδικότητα. Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει. Έχει γίνει μια ειδικότητα που είναι τόσο χειρουργική, αλλά και ειδικότητα που έχει το αμυγός ιατρικό κομμάτι με την έννοια του ιατρικού που περιλαμβάνει την φαρμακευτική αντιμετώπιση. Έτσι, νομίζω πρέπει να εξοικειωθούμε με την χρήση των φαρμάκων, με τις αντενδείξεις τους, με τις ενδείξεις τους και τις αλληλεπιδράσεις τους. Όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε την υπερπλασία του προστάτη, θέλουμε αφενός μεν να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα εκένωσης, αλλά συγχρόνως και τα συμπτώματα αποθήκευσης, τα οποία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ συχνά. Και φυσικά θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την δράση των φαρμάκων όσον αφορά την άσκηση της απόφραξης, αλλά να αντιμετωπίσουμε και την συνοδό υπερδραστηριότητα, η οποία είναι εξαιρετικά συχνή. Το προστάτιό μας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο πυτικό εξαιτίας της υπερπλασίας του προστάτη, είναι οι αλφα-αποκλειστές, αναστολή στις 5 αλφα-αραγωγάσεις, αντιχονιαργικά, αναστολή στις φόρφωδιαστεράσεις, τα αντιφλεγμονώδη πιθανώς, αντιδρυτικά, αλλά και κάποια άλλα ίσως. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την δράση κάποιων των φαρμάκων που θα αναφερθούν όταν τα συμβούμε σαν μόνο θεραπεία. Και πολλά από τα φάρμακα αυτά, αφού έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε να συνδυάσει φάρμακα χρησιμοποιώντας διαφορετικές οδούς ώστε να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά του. Οι δυνατότητες λοιπόν συνδυασμών θεωρητικά είναι όλες αυτές που υπάρχουν εδώ και πιθανώς πολλές ακόμα. Δεν έχει έννοια, θα το δούμε στην πορεία. Όμως σίγουρα είναι αρκετές. Προς το παρόν ήδη έχουμε στοιχεία για αυτούς τους συνδυασμούς. Αλφα αποκλειστή και αναστολέα της 5 αναγωγάσης, αλφα αποκλειστή και αντιχονεργικό, αναστολέας 5 αναγωγάσης και αντιχονεργικό, αποκλειστής και αναστολέας φόσφοδιαστεράσης 5, αποκλειστής και φυτοθεραπεία, αποκλειστής και αντιφλεγμονώδη και πιθανώς και κάποιες άλλες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για κάποιους αυτούς τους συνδυασμούς. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω γενικά συνδυασμούς πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε.
Άρα περίπου η μισή ήδη χρησιμοποιείται συνδυασμούς φαρμάκων. Θα δούμε στην πορεία, όσον αφορά τους συνδυασμούς, τι είναι σήμερα, τι υπάρχει, τι γίνεται στην Αμερική, είναι κάποια έρευνα που έγινε και έδειξε κάποια έτσι εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός άλλα αποκλειστεί και αναστολέα της κάνει άλλα αναγωγάσεις. Είναι ο πιο καθιερωμένος συνδυασμός, θα έλεγα. Υποστηρίζεται επαρκώς από την βιβλιογραφία, αν και πέρασε έτσι από κάποια έντονα στάδια αμφισβήτησης. Υπήρξε αυτή η περίφημη μελέτη του Λεπόρ στα μέσα της δεκαετίας του 90, αφού είχε γίνει έτσι μια έκρηξη με τις αναστολές πενταθαναγωγάσεις, η οποία μελέτη έδειξε ότι η φιναστερίδη από μόνη της, είτε σε συνδυασμό με τους αποκλειστές, δεν είναι αποτελεσματική θεραπεία. Έγινε ένας κάποιος πανικός εκείνη την εποχή. Αμέσως μετά βγαίνει αυτή η μελέτη του Μπόιλ, η οποία άρχισε λίγο να τροποποιεί τα πράγματα. Είπε, είναι αποτελεσματική η θεραπεία του συνδυασμού αυτού, αλλά όμως όταν έχουμε προστάτες που έχουν βάρος μεγαλύτερο από 40 γραμμάρια. Αμέσως μετά, άλλη μελέτη από τον Κίρπι, η οποία και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών, η οποία λέει ότι το να βάλεις φιναστερίδι σε αγωγή με έναν άλφα αποκλειστή δεν προσφέρει κανένα όφελος στον ασθενή. Έρχεται η MTOPS, μια πολύ μεγάλη μελέτη, γνωστή σε όλους μας, με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, πάνω από 3.000 ασθενείς, με 4,5 έτη μέσω όρο παρακολούθησης, η οποία κατέληξε ότι η συνδυασμένη θεραπεία του συνδυασμού φιναστερίδης και αλφα αποκλειστή είναι και ασφαλής και ελαττώνει τον κίνδυνο κλινικής εξέλιξης της υπερπλασίας περισσότερο από την ημμουνοθεραπεία. Επίσης, κατέληξε το συμπέρασμα ότι η συνδυασμένη θεραπεία ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο για επίσκηση και για επεμβατική αντιμετώπιση της νόσου. Και άλλη ανδρομική μελέτη επίσης κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα ότι ελαττώνει την πιθανότητα για επίσχεση και χειρουργική παρέμβαση. Γίνανε μετά και επιπλέον αναλύσεις στην MTOPS και τελικά κατάληξαν όλοι ότι η συνδυασμένη αυτή θεραπεία έχει έννοια για προστάτες που έχουν όγκο μεγαλύτερο από το 25 ml, δηλαδή μίκριναν η MTOPS αργότερα μίκρινε το όριο στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνδυασμένη θεραπεία. Και αμέσως μετά, πιο πρόσφατα, βγαίνει η COMBAT, η οποία συνδύασε ταμψουλοσίνη με δουδαστερίδη και επίσης και εδώ καταλήξαμε ότι είναι ο συνδυασμός πιο αποτελεσματικός από ό,τι η μονοθεραπεία σε ασθενείς. Πλέον έχουμε τα κριτήρια αυτά, με μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα το ακτότερο ουροποιητικό και προστάτους μεγαλύτερος από τα 30 ml. Ο συνδυασμός αυτών των δύο φαρμάκων δίνει μια αρκετά σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, οι οποίοι δηλώνουν και ευχαριστημένοι από την θεραπεία και στις αναλύσεις που γίνανε στα 2 και 4 χρόνια, τα συμπεράσματα ήταν ότι σαφώς η συνδυασμένη θεραπεία είναι καλύτερη από τη μονοθεραπεία. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς χρησιμοποιείτε το συνδυασμό αυτό, μετά από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε για την MTOP και την COMBAT, πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό και πόσοι είστε ικανοποιημένοι από το συνδυασμό αυτό? Περίπου για να τον χρησιμοποιείτε σημαίνει ότι είστε και ευχαριστημένοι. Αργότερα γίνανε κι άλλες μεταναλύσεις και ανασκοπήσεις, οι οποίες τελικά κατέληξαν ναι, είναι μία θεραπεία η οποία έχει θέση, βοηθάει, απλώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι χρήσιμη σε ασθενείς που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος προστάτη, πιο ψηλό PSA και έχουν περισσότερα συμπτώματα και ίσως στοιχεία φλεγμονής. Και όλες αυτές οι μελέτες, απλώς βιβλιογραφικά τις αναφέρω, καταλήγουν ότι γενικά αυτός ο συνδυασμός έχει θέση όταν έχουμε γενικά μεγαλύτερους προστάτες.
Και αυτό υποστηρίζεται βιβλιογραφικά αρκετά ισχυρά. Όμως, έχουν και μελέτες, αυτό ο συνδυασμός, ο οποίος βγήκε σε ένα μόνο χάπι πλέον, πόσο είναι και οικονομικά ωφέλιμος, και είναι σαφές ότι ναι, βγαίνει ότι είναι πιο οικονομικό να χρησιμοποιήσει κανείς αυτόν τον συνδυασμό σε ένα μόνο δισκείο. Και υπάρχουν μελέτες που το υποστηρίζουν. Πάντοτε θεωρείται η οικονομικότερη λύση σε ασθενείς όμως που έχουν μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα και μεγάλους προστάτες. Άρα δεν είναι μια θεραπεία που θα τη δώσουμε σε όλους. Πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα κριτήρια για να είμαστε σωστοί στην πρακτική μας. Τον συνδυασμό στο ένα χάπι. Τον χρησιμοποιείτε περισσότερο από ό,τι να δω. Πόσοι χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό σε ένα χάπι? Αντί για δύο. Και πόσοι χρησιμοποιείτε το δύο ξεχωριστά? Άρα, γενικά η πλειοψηφία λοιπόν χρησιμοποιεί τον συνδυασμό τον έτοιμο. Ο επόμενος συνδυασμός που χρησιμοποιείται είναι ο α αποκλειστής με το αντιχονιαργικό. Αυτή είναι μια ιστορία που ξεκίνησε στις αρχές του 2000. Είχαμε την τύχη να είναι ένας συνδυασμός που ξεκίνησε από την Ελλάδα ουσιαστικά και τελικά έγινε αποδεκτός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα στην παγκόσμια αγορά έχουμε καλά αντιμουσκαρινικά, τα οποία έχουν υψηλό βαθμό ένδειξης και τεκμηρίωσης, είναι 7 ουσίες και είναι προφανές ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όλες από αυτές. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλες όμως σε συνδυασμό. Δεν έχουμε δηλαδή βιβλιογραφική τεκμηρίωση για όλες. Είναι γνωστό ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε και ερεθιστικά συμπτώματα ή συμπτώματα αποθήκευσης και συμπτώματα κένωσης. Το ποσοστό βλέπουμε εδώ είναι πάρα πολύ ψηλό στην ύπαρξη σε αυτών των δύο συμπτωμάτων. Έτσι λοιπόν είναι προφανές ότι θα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα κομμάτι συμπτωμάτων το οποίο πιθανώς δεν αντιμετωπίζεται με την μονοθεραπεία με α αποκλειστή. Από πολύ παλιά είχε γίνει κατανοητό ότι η απόφραξη δημιουργούσε όλα αυτά τα συμπτώματα που εμείς σήμερα τα λέμε συμπτώματα αποθήκευσης. Παρ' όλα αυτά πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει και αυτά κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε, όταν αντιμετωπίζοντας μόνο την απόφραξη δεν έχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και εδώ είναι πια η τελική διαπίστωση ότι ξέρουμε πλέον ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι αποτέλεσμα της απόφραξης, αλλά μπορεί να είναι και ανεξάρτητα συμπτώματα μερικές φορές. Οπότε εμείς πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και να τα αντιμετωπίσουμε. Για τα αντιχονιαρικά, πλέον υπάρχουν δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν την άποψη ότι τα αντιμουσκαρινικά δεν έχουν πλέον πρόβλημα στην φάση εξώθησης. Δεν δηλαδή επηρεάζουν τη συσπαστικότητα της κύστης, αλλά κυρίως βρουν στο κομμάτι το αισθητικό σκέλος της κύστης με αποτέλεσμα να έχουν δράση στην φάση αποθήκευσης. Αυτό δηλαδή που πάνω κάτω θέλουμε. Γιατί ο φόβος παλιά με τα αντιμουσκαρινικά ήταν αυτός. Το μεγάλο βήμα δηλαδή που έγινε είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι αντένδειξη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα πλέον έχουμε περάσει στην δυνατότητα χρησιμοποίησης τους σε άντρες. Στις κλινικά συνιστόμενες δόσεις δεν προκαλούν προβλήματα στην φάση εξώθησης. Στην διάρκεια της αποθήκευσης δεν υπάρχει έντονη παρασυμπαθητική διαρτηριότητα. Έτσι λοιπόν τα αντιχονιαρικά μπορούν να ελαττώσουν τον τόνο της ουροδόχου κύστης στην φάση που εμείς θέλουμε, στη φάση που εκδηλώνεται η υπερδραστηριότητα. Υπάρχουν αρκετά σημαντική τεκμηρίωση ήδη με αυτές τις μελέτες, οι οποίες μιλούν ότι δεν επηρεάζει ο εξωστήρας, και έχουμε το περίεργο ότι η κλινική έρευνα έτρεξε μπροστά από τη βασική έρευνα, απέδειξε κάτι το οποίο μετά πρέπει να το δικαιολογήσει η βασική έρευνα, και τελικά πραγματικά το δικαιολόγησε βρίσκοντας ότι ναι, στην φάση αποθήκευσης δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τα αντιμουσκαρινικά, γιατί σε εκείνη τη φάση το παρασυμπαθητικό ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Μια άλλη θαυμάσια μελέτη, η οποία έδειξε ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό
έτσι, από τους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με μόνο θεραπεία, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο και εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Από τότε λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλές ανασκοπήσεις, οι οποίες όλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ναι, έχουν θέση τα αντιμουσκαρινικά σε συνδυασμό με α αποκλειστή, όταν συνυπάρχουν και δύο καταστάσεις στην κλινική εικόνα του ασθενή και ότι είναι ασφαλή, δεν δημιουργούν προβλήματα. Και αν δούμε εδώ σε αυτό τον πίνακα που τις βάζει όλες μαζί και τις μελέτες, βλέπουμε στην τελευταία γραμμή ότι οι επισχέσεις είναι ελάχιστες, είναι ίδιες πάνω κάτω με το εικονικό φάρμακο. Έχουν γίνει και άλλες πολλές μελέτες. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχουν αρκετές μελέτες. Όλες καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Ότι ναι, βελτιώνουν την ποιότητα του ασθενή, δεν είναι ότι κάνει κάποια θαύματα, έτσι, όμως δεν του προκαλεί προβλήματα όσον αφορά την ούρηση και συγχρόνως βοηθούν στο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ασθενή, γιατί το κομμάτι που είναι πιο ενοχλητικό είναι προφανώς ότι είναι από το κομμάτι της επιτακτικότητας και της συχνουρίας. Πρόσφατα υπάρχει πλέον ένας συνδυασμός, ο οποίος είναι ο συνδυασμός ολιφενακίνης και ταμπζουλοσύνης και υπάρχουν πολύ καλά δομημένες μελέτες, τις οποίες θα τις αναπτύξει στη συνέχεια ο κύριος Αποστολίδης και πλέον και εδώ κυκλοφορεί χάπι και στις κάποιες χώρες της Ευρώπης, σε ένα χάπι κυκλοφορούν και οι δύο ουσίες. Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, 4-5 κυκλοφορούν στην Ινδία, τώρα όμως από μια μεγάλη εταιρεία φτιάχθηκε ο συνδυασμός σε ενιαίο χάπι. Έχει την ιδιομορφία ότι έχει διαφοροποιήσει τη δοσολογία του αντιμουσκαρινικού και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Έχουν γίνει μεταναλύσεις στην περίφημη τη μελέτη τη DIMES, που ήταν η πρώτη μεγαλύτερη μελέτη που έγινε σε αυτό το κομμάτι και σαφέστατα έδειξε ότι ναι, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο κομμάτι της επιτακτικότητας, το οποίο είναι κάτι το οποίο αναφέρουν και ασθενείς και τους ευχαριστεί. Όσον αφορά στο πού ήταν πιο αποτελεσματική, φάνηκε ότι ήταν πιο αποτελεσματική σε άνδρες που είχαν μικρότερο προστάτη, που είχαν χαμηλότερο PSA, πιθανώς σε άνδρες που στη ζυγαριά των συμπτωμάτων τα συμπτώματα αποθήκευσης ήταν κάπως περισσότερα. Και αυτό είναι αρκετά λογικό. Όσον αφορά την ασφάλεια και την εκτικότητα, όλες οι μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ναι, είναι ασφαλή και περίπου μιλάμε ότι σε 1% των περιπτώσεων υπάρχει η πιθανότητα επίσχεσης. Υπάρχει μία πιθανότητα η οποία είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από το εικονικό φάρμακο. Τώρα στο ερώτημα, το κλασικό ερώτημα, το ποιος είναι κατάλληλος για τη συνδυασμένη θεραπεία, δεν υπάρχουν μελέτες συνδυασμένες για αυτή την ιστορία. Απλώς από κάποιες μελέτες, από κάποιες μεταναλύσεις που έχουν γίνει, έχει γίνει μια προσπάθεια να βγουν κάποια συμπεράσματα που κυρίως καταλήγουν ότι είναι αρκετά ασφαλές να το δώσεις σε ασθενείς που έχουν και συμπτώματα αποθήκευσης και η συνδυασμένη θεραπεία μπορεί να δοθεί ακόμα και σε ασθενείς που έχουν ροή πάνω από 5 ml το δευτερόλεπτο ή και υπόλοιπα ούρων 200 ml. Έχει δοθεί ακόμα και σε τέτοιους ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα ωφεληθεί. Η συνδυασμένη αυτή η θεραπεία, η ΑΑ, είναι αποτελεσματική ανεξαρτήτως του προστατικού μεγέθους και του επίπεδου του PSA, ανεξαρτήτως το πόσο υψηλό είναι το PSA, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ικανοποιητικό. Η μόνο θεραπεία με αντιμουσκαρινικό που έχει δοκιμαστεί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ουσιαστικά για ασθενείς που έχουν πολύ λίγα συμπτώματα αποθήκευσης με μικρούς προστάτες. Και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια απόφραξη, μικρούς προστάτες και πολλά συμπτώματα όσον αφορά τα συμπτώματα αποθήκευσης είναι αυτοί που μάλλον θα ωφεληθούν περισσότερα από τα αντιμουσκαρινικά. Ένας άλλος λόγος που έχουν θέση αντιμουσκαρινικά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο σκοτεινό ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα έντονο δίκτυο μουσκαρινικών υποδοχέων μέσα στον προστάτη. Υπάρχουν η μη-1 και η μη-2 στο στρώμα. Γενικά, όμως, παρόλο που είναι τόσο πολύ πλούσιο το δίκτυο, δεν φαίνεται να είναι λειτουργική και είναι αραιή στο στρώμα και η σύσπαση είναι ελάχιστη. Έτσι, λοιπόν, δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος τους. Πιθανώς να υπάρχει κάποια σχέση με τον καρκίνο του προστάτη και με τους μη-3 υποδοχής και
το μέλλον θα φανεί εάν όντως υπάρχει κάποιο στοιχείο και με τους υποδοχείς στον προστάτη. Συμπερασματικά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι η συγχορήγηση ενός αλφα αποκλειστή με ένα αντιμουσκαρινικό φαίνεται ότι είναι μια καλή συνδυασμένη θεραπεία που αυξάνει την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερπλασία προστάτη που προκαλεί απόφραξη συνδυασμένη με υπερδραστηριότητα. Έχουν λοιπόν θέση τα αντιμουσκαρινικά στην υπερπλασία του προστάτη, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε σαφώς και συμπτώματα αποθήκευσης. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό αυτό, ο οποίος ακόμα είναι ίσως αμφιλεγόμενος? Τον χρησιμοποιείτε? Είστε ευχαριστημένοι γενικά? Και οι ασθενείς? Εσείς βλέπω δεν έχετε καλό feedback. Έχετε τα μικρόφωνα. Πέστε. Γιατί είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι καινούργιο, γιατί τώρα πλέον θα κυκλοφορήσει και σε ένα χάπι και λίγο μας ενδιαφέρει. Πέστε την άποψή σας. Γεια σας, ο Γιώργος Πατσάης λέγομαι εγώ. Κάποιοι ασθενείς έχουν καλά αποτελέσματα, κάποιοι άλλοι όχι. Έχετε δει ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν καλά αποτελέσματα, δηλαδή αυτοί είχαν όντως συμπτώματα αποθήκευσης ή όχι? Συνήθως οι ασθενείς που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος προστάτη. Είναι αυτό που είπατε, ότι... Δεν είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Άρα είχαν και περισσότερα αποφρακτικά συμπτώματα ή όχι? Είναι ακριβώς, αυτό δηλαδή που πάει η ζυγαριά, που πάει. Ναι. Ο κ. Τωρονίδης. Τωρονίδης Χαράλαμπος από Καβάλα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα στο συνδυασμό με τα αντιχολινεργικά είναι ότι δεν έχουν υπομονή οι ασθενείς. Δηλαδή, ενώ τους εξηγείς ότι δεν θα δουν μαγική δράση σε ένα μήνα, θα πρέπει να κάνουν υπομονή να πάνε και ένα και δύο και τρεις μήνες, οι περισσότεροι στο μήνα επάνω το εγκαταλείπουν το φάρμακο. Αυτό πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το οποίο είναι και γενικότερο πρόβλημα με τα αντιμουσκαρινικά. Γενικά. Σωστή παρατήρηση. Άρα θέλει κανείς να εξηγήσει πολύ καλά στον ασθενή και να είναι καλός ασθενής να καταλάβει πότε να περιμένει το αποτέλεσμα. Τους το εξηγείς, αλλά δεν το δέχονται. Ξέρω. Και όχι επειδή έχουν ιδιαίτερες παρενέργειες, επειδή δεν βλέπουν το αποτέλεσμα που θέλουν τόσο γρήγορα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ. Δύο ασθενείς συγκεκριμένα που έδωσα το συνδυασμό μου είπαν ότι γιατρέ, μπράβο, κατουράω σαν 18 χρονών, δηλαδή πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά κρύβει έναν κίνδυνο το πώς εκτιμούμε τα ερεθιστικά συμπτώματα. Πρέπει να γίνει καλή διερεύνηση, μήπως ξεφύγει κάτι. Αν συνυπάρχει κάποιο λίθος, κάποιο θύλωμα, ναι. Που συνυπάρχει με τα αποφρακτικά, οπότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αμυγός έχουμε ερεθιστικά. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Η δυσκολιότητα που ξέρουμε ότι προκαλούν τα αντιχολινεργικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για επίσχεση ούρων? Θεωρητικά ναι. Όμως συνήθως η δυσκολιότητα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη. Η βαριά δυσκολιότητα ή πολύ σοβαρή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια θεραπεία η οποία θέλει καλή αξιολόγηση του ασθενή και να πάρουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι. Γιατί τα αντιμουσκαρινικά μπορεί να προκαλέσουν και δυσκολιότητα, μπορεί να έχουν και γνωστικές διαταραχές και εδώ πια μπαίνει το στοιχείο ποιο αντιμουσκαρινικό θα χρησιμοποιήσουμε. Τα μοναδικά που έχουν ουσιαστικά χρησιμοποιηθεί είναι η σολιφενακίνη, η τολτεροδίνη, η φεσοτεροδίνη και υπάρχει μια ανακοίνωση μόνο, δεν έχει γίνει paper, σε μια μελέτη που είχαν 75 ασθενείς και 25 από αυτούς είχαν πάρει ντάριφενακίνη και εκεί όλος περιέργος, οι επισχέσεις ήταν σχετικά με τα υπόλοιπα αρκετά μεγαλύτερα. Άρα, ουσιαστικά, όταν μιλάμε για συνδυασμό, μιλάμε για αυτά τα τρία αντιμουσκαρινικά που ξέρουμε. Επίσης, θα τα πει στους οποίους αποσχολείται μετά, η Νέπτουν, η μελέτη αυτή που χρησιμοποιήσε σολιφενακίνη και τα μουζουλοσίνη, κυρίως αυτό έδειξε, ότι οι ασθενείς που στο IPSS είχαν κυρίως συμπτώματα αποθήκευσης, είναι αυτοί που ωφελούνται περισσότερο. Και εκεί βέβαια θα λάβεις υπόψη σου και τις παρενέργειες του αντιμουσκαρινικού. Αυτή η παρατησία είναι πολύ. Συνήθως μεγάλη δυσκολιότητα παρουσιάζουν ασθενείς που έχουν ήδη δυσκολιότητα και τους βάζει το αντιμουσκαρινικό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει σοβαρή δυσκολιότητα από αντιμουσκαρινικό. Ναι. Είναι αυτό όμως που λες, Απόστολη. Συγγνώμη, Τάσο. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, άμα σου πει κάποιος ότι εγώ έχω πρόβλημα με δυσκολιότητα γενικά στη ζωή μου, έτσι, εκεί θα το δεις.
Και είναι λογικό. Γιατί τα κάνουν ένα κλικ, αλλά κάποιος που δεν έχει πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Κάποιος που ήδη έχει πρόβλημα, προφανώς και 10% αν αυξηθεί, έτσι, ήδη ζορίζεται από το πρόβλημα, τον ταλαιπωρεί το πρόβλημα. Οριακώς θα έχει πρόβλημα. Και αυτό είναι που θέλω να συζητήσουμε εκεί πέρα. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην αγρία, γι' αυτό θέλω να σας βοηθήσω. Είναι θαυμάσιο αυτό. Για του εταιρολόγου να μας πούνε. Ακριβώς. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι που μας λείπει από την κλινική μας πράξη. Επίσης, να κάνω και μια προσωπική από το γιατρείο μου, ναι, μια εμπειρία. Στην αρχή ήθελα να το δοκιμάσω αρκετά χρόνια πριν το συνδυασμό και τον έδινα πολύ. Λοιπόν, και βέβαια έκανα μια μεγάλη χαζομάρα. Το έδινα σε όλους γιατί θέλω να έχω αποκτήσει εμπειρία. Αυτοί που πλέον μου έλεγαν και τα παρατούσαν, οι περισσότεροι στην πλειοψηφία, ήταν αυτοί που απλώς μου έλεγαν δεν θέλω εγώ να χειρουργηθώ. Οι όριμοι για χειρουργείο που σου λέγανε δεν θέλω να χειρουργηθώ και λέω αλλά ήταν ήδη με κριτήρια όλα για χειρουργείο. Και τους έβαζα και αυτό, εκεί πέρα προφανώς ήταν έτσι. Δεν είχαν ένδειξη απλώς και το χρησιμοποιούσα σε ανθρώπους που δεν είχαν ένδειξη. Θέλει υψηλή ένδειξη. Έμαθα. Ναι, παρακαλώ. Επίσης, η χρήση της φαρμακοτεχνικής μορφής που θα χορηγήσουμε. Έναν ασθενή, ο οποίος είναι σε μια αλφα ηλικία και παίρνει άλλα 10 χάπια, το να τον φορτώσετε με ένα χάπι ακόμα την ημέρα είναι φόρτο. Έτσι. Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θα πρέπει να σκέφτεται θα πάρει ένα χάπι ακόμα, είναι φορτίο. Πολλές φορές υπάρχουν πολλοί νεαροί άνθρωποι, από την εμπειρία μου στο νοσοκομείο, που προτιμούν τη διαδρομική χορήγηση, αν και έχει το μειονέκτημα της μη δυνατότητας να αυξομοιώσει τις δόσεις, το οποίο τους λύνει τα χέρια κατά κάποιο τρόπο. Και έχει και αρκετά λιγότερες πανενέργειες. Σωστή παρατήρηση. Βέβαια, είναι, πρακτικά δεν είναι, ουσιαστικά δίνει το φάρμακο. Έτσι, το δίνει το φάρμακο. Δρόμο. Είναι στο κομμάτι που ανέφερε ο Μπάμπης Τωρονίδης, ότι πολλοί φεύγουν από τη θεραπεία πάνω στο μήνα γιατί δεν περιμένουν συμπτώματα. Και αν ξέρει ότι ένα μήνα παίρνουν ένα χάπι. Δεν βλέπω και κάποια ιδιαίτερη βελτίωση ακόμα. Το αφήνει. Θεωρώ θα πρέπει να εξατομικευτεί λίγο στον καθέναν. Όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε λίγο και γινόμαστε και αμπεροφιλόσοφοι. Λίγο σαν μεγαλύτερο να πω ότι. Στην πορεία αυτό που έχω δει είναι ότι εμείς επειδή είμαστε χειρουργική ειδικότητα φοβόμαστε τα φάρμακα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν έχουμε καλή εκπαίδευση όσον αφορά τη χρήση των φαρμάκων. Φοβόμαστε τις συγχορηγήσεις έντονα. Σε μελέτες που γίνανε με ένα πολύ πρόσφατο αντιμουσκαρινικό, την φεσοτεροδίνη, η οποία χορηγήθηκε σε ασθενείς άνω των 75 ετών, υπήρχε μέσος όρος φαρμάκων που παίρνουν οι ασθενείς 7. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Σίγουρα είναι κάτι που μας απασχολεί, μας φοβίζει. Δεν ξέρουμε καλά πώς να χειριστούμε. Και αυτά είναι που λέει και ο κ. Χατζηχρήστου, ότι θα πρέπει να κουβεντιάζουμε στην αγριά. Συμφωνώ ότι δεν είναι καλό κανείς να πάρει πολλά φάρμακα, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να είμαστε και φοβικοί όσον αφορά, δεν το λέω με την κακή έννοια, όσον αφορά την χρήση των φαρμάκων. Έτσι. Όχι, δεν μπήκα στο θέμα της αν θα προσθέσουμε ένα φάρμακο ακόμα, τη μορφή που θα το δώσουμε, δηλαδή αν το χρειάζεται να το πάρει. Ναι, να επιλέξουμε αν θα είναι το χάπι του, το αυτοκόλλητό του ή κάποια άλλη χορήγηση ή οποιαδήποτε θα μπορεί να είναι. Αυτός ο ασθενής, βέβαια, αν βάζει κολλάει κανένα πανκοράν, ας πούμε, πάλι θα σου πει να κολλάω 2-3 αυτοκόλλητα, ας πούμε, θα είμαι γεμάτος τατουάζ. Δηλαδή, όλα έχουν πάντα. Νομίζω ότι συμφωνείτε στο personalized medicine. Δηλαδή, κάθε ασθενής. Ακριβώς. Αντίθετα, έχει. Μα έχει γίνει σε χώρα, ξέρετε, έχει γίνει σε κάποια χώρα που πηγαίνουν στον κάθε γιατρό και λένε ο κάθε ασθενής πόσα φέρνει, σου τα φέρω εγώ τα 5 χαπάκια του σε ένα, θα παίρνει ένα μόνο. Ήταν για τον κάθε ασθενή, φτιάχνανε το φάρμακό του. Τώρα θα πάμε σε κάτι λίγο πιο ίσως ενδιαφέρον, γιατί οι δύο προηγούμενοι συνδυασμοί έχουν πιο πολύ χρησιμοποιηθεί. Να πάμε σε πιο καινούργια φάρμακα. Έχει γίνει, κάποιος σκέφτηκε, η ομάδα του Κάπλαν συγκεκριμένα, δοκίμασε πλέον αντιμουσκαρινικό με αναστολέα της 5α αναγωγάσης. Εγώ δεν έχω βρει άλλη μελέτη, τη συγκεκριμένη χρησιμοποίησε την Δαστερίδη. Κατέληξαν ότι ήταν καλά τα αποτελέσματα. Όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι είχαν και κάπως μεγαλύτερο προστάτη, γιατί προφανώς επειδή δώσανε αναστολέα της 5α αναγωγάσης, δόθηκε σε ασθενείς με μεγαλύτερο προστάτη. Δεν ξέρω, κάποιος από εσάς έχει δώσει ποτέ τέτοιο συνδυασμό? Εγώ δεν έχω δώσει. Κάποιος από εσάς το έχει χρησιμοποιήσει? Παρ' όλα αυτά, έτσι, θεωρήθηκε ότι είναι ένας συνδυασμός, δεν είδα κάποια συνέχεια, δεν υπάρχει άλλη μελέτη. Πάμε σε κάτι που είναι πολύ πιο μοντέρνο, πολύ πιο χρήσιμο. Ο συνδυασμός α αποκλειστή και αναστολέα της φωσφοερυθράσης 5. Αυτός είναι ένας νέος πιθανός συνδυασμός, ακόμα ίσως λέμε τη λέξη πιθανός. Η σεξουαλική λειτουργία, ξέρουμε πλέον και με τον κοινό μηχανισμό του μεταβολικού συνδρόμου, ότι
εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό μαζί με διαταραχές ούρησης. Έτσι λοιπόν είναι ένας ιδανικός συνδυασμός, θα λέγαμε, για να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα και τις δύο αυτές καταστάσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το υπόβαθρο με το οποίο βρήκαμε πώς είναι η δράση της φόσφορας τεράσης μέσω του μονοξυδίου του αζότου και της κυκλικής GMP. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι η φωσφοειδρά στην πέζη δεν μπορούσε να εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των ανθρωπίνων στρωματικών κυττάρων στο προστάτη, η οποία επάγεται από τη συγκέντρωση της κυκλικής GMP. Άρα υπήρχε η παθοφυσιολογική βάση για όλο αυτό. Φάνηκε από μελέτες που γίνανε ότι η συνδυασμένη θεραπεία αυτών των δύο ουσιών είχε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ουσιαστικά βελτίωνε και τα συμπτώματα κένωσης, βελτίωνε ίσως και τα συμπτώματα αποθήκευσης κάπου και την σεξουαλική λειτουργία όταν συνυπήρχε μαζί. Μια πρόσφατη μεγάλη μετανάλυση έδειξε ότι ο συνδυασμός της φωσφοδιαστεράσης 5 και του α1 αποκλειστή βελτίωνε τόσο το σκορ, το IIF, που είναι ένα σκορ που δείχνει τη σεξουαλική λειτουργία, αλλά και το IPSS σημαντικά σε σχέση με την μονοθεραπεία. Υπάρχουν και άλλες μελέτες, οι οποίες όλες καταλήγουν ότι έχουμε βελτίωση στο IPSS, στο IIF και στην ποιότητα ζωής. Είναι λογικό ουσιαστικά, αν έχεις βελτίωση στα δύο προηγούμενα, στο IPSS και στο IIF, να έχεις και ένα καλύτερο quality of life. Έτσι λοιπόν, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι πολλά, αλλά αυτά που έχουμε, αυτές οι 7-8 μελέτες, δείχνουν ότι είναι μια ενθαρρυντική συνδυασμένη θεραπεία και την υποστηρίζουν. Χρειάζονται όμως σίγουρα να γίνουν άλλες μεγάλες μελέτες, ειδικά σχεδιασμένες, ίσως να είναι επικεντρωμένες σε ασθενείς που έχουν μόνο προβλήματα με την υπερπλασία του προστάτη και όχι και σεξουαλική δυσλειτουργία, για να δούμε αν αυτός ο συνδυασμός πραγματικά βοηθάει ακριβώς ασθενείς που έχουν μόνο υπερπλασία προστάτη. Επίσης φάνηκε, αυτό είναι σημαντικό, ότι είχε και ταχύτερη βελτίωση στα συμπτώματα. Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Και φυσικά και βελτίωση και στη σεξουαλική λειτουργία. Αλλά αυτό το, αν επιβεβαιωθεί, αυτό το πρώτο κομμάτι είναι αρκετά σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι λίγο ξεχασμένο, το ρίχνουμε, είναι ο συνδυασμός του α-αποκλειστή και της φυτοθεραπείας. Υπάρχει και η φυτοθεραπεία, έτσι. Εμείς στην Ελλάδα τη χρησιμοποιούμε πολύ. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ μεγάλη χρήση των φαρμακευτικών, των φυτικών σκευασμάτων για τον προστάτη. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείξανε ότι τα φυτικά σκευάσματα, εάν προσθεθούν σε έναν α-αποκλειστή, έχουν μια βελτίωση στα συμπτώματα που προκαλεί η υπερπλασία του προστάτη. Υπάρχει όμως και άλλη μελέτη, η οποία λέει δεν είναι τίποτα απολύτως. Ξεχάστε το, δεν προσφέρει κάτι ο συνδυασμός αυτός. Εσείς χρησιμοποιείτε, κάποιος από εσάς έχει χρησιμοποιήσει ποτέ συνδυασμό α-αποκλειστή και φυτοθεραπείας? Ποια είναι η εμπειρία σας? Σε νέα άτομα και με συμπτώματα LUTS αναφέρουν πολύ καλή βελτίωση και καλή συμμόρφωση, γιατί στο μυαλό τους λέει δεν παίρνω φάρμακο, παίρνω ένα φυτικό σκεύασμα. Μάλιστα. Το κρατάνε για πολύ περισσότερο χρόνο και με λιγότερες παρενέργειες από ό,τι με φαρμακευτεί με 5α αναγωγάση. Ωραία. Εσείς, νομίζω πέντε και εσείς το χρησιμοποιείτε. Είναι δύσκολο, δεν ξέρω αν βελτιώνει. Ναι. Πολλές φορές το έχω δώσει σαν βοήθεια, ειδικά σε ασθενείς μετά από βραχυθεραπεία που έχουν έντονα δυσουρικά. Κάποιος βοηθάει, κάποιος όχι. Αυτό που εγώ θα διαφωνούσα στη συμμόρφωση, το αντίθετο ακριβώς. Επειδή η δοσολογία του είναι πολύ δύσκολη, είναι δύο χάπια το πρωί και δύο το βράδυ, όπως ξέρουμε, οι περισσότεροι δικοί μας ασθενείς το έχουν σταματήσει για αυτό το λόγο. Γιατί νομίζουν ότι παίρνουν πολλά φάρμακα. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Είναι κάτι που έχουμε λίγα στοιχεία και γενικά από τη βιβλιογραφία. Εκείνο που υπάρχει ένας άλλος συνδυασμός, εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, είναι ο συνδυασμός τα φυτικά σκευάσματα με βιταμίνες, όπως είναι το ελικοπιένιο, το σελήνιουμ. Υπάρχουν αυτές οι μελέτες, οι δύο, οι οποίες δείξανε ότι υπήρχε κάποια βελτίωση στα συμπτώματα. Βέβαια είναι μικρές μελέτες, όχι έτσι ιδιαίτερα καλά σχεδιασμένες, όμως έδειξαν ναι, ότι υπάρχουν κάποια βελτίωση. Αν έχει κάποιος
εμπειρία από αυτό, ας σηκώσει το χέρι του. Θα τα πούμε στην αγριά αυτά. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι τη φλεγμονώδη. Κάθε αποκλειστής. Αρκετοί από εμάς νομίζω έχουμε χρησιμοποιήσει στην αντιμετώπιση ασθενών με καλή πυροσύνη προστάτη κάποια αντιφλεγμονώδη. Εντάξει, υπάρχει το υπέδαφος πάνω το επιστημονικό να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, υπάρχει μια χρόνια φλεγμονή σε πολλούς ασθενείς που έχουν υπερπλασία. Άρα, πάμε να πάρουμε και αυτό το κομμάτι, να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν μελέτες που το υποστηρίζουν και έχουν χρησιμοποιηθεί συνδυασμοί με COX-2 και αλφα αποκλειστή, τα οποία δείξανε μια ικανοποιητική βελτίωση στα συμπτώματα. Φάνηκε ότι εδώ είχαν μετρήσει και ποιότητα ύπνου. Βελτίωνε και την ποιότητα ύπνου. Τώρα ότι φλεγμονώδες μπορεί να τη βελτίωνε και μέσω άλλου μηχανισμού. Έτσι, μπορεί αυτοί οι ασθενείς να είχαν και κανένα πόνο πουθενά αλλού σε καμία άρθρωση, να τους έδωσε αυτή την ανακούφιση και είχαν βάλει και μια παράμετρο να δουν μήπως με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να αυξήσουμε και την διαγνωστική μας ικανότητα στον καρκίνο του προστάτη, παίρνοντας το κομμάτι της φλεγμονής. Σε αυτό ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα. Πάλι αυτές οι μελέτες δεν είναι μεγάλες μελέτες, όμως σαν ιδέα υπάρχει και νομίζω ότι όλοι μας σποραδικά έχουμε χρησιμοποιήσει σε ασθενείς με υπερπλασία προστάτη που αποψιαζόμαστε ότι έχει και στοιχεία φλεγμονής, αλφα αποκλειστή και αντιφλεγμονώδες. Συμφωνείτε σε αυτό, το έχετε χρησιμοποιήσει? Ναι. Κάποιοι άλλοι συνδυασμοί, καθώς τελειώνουμε, είναι η δεσμοπρεσίνη και ο αλφα αποκλειστής. Η δεσμοπρεσίνη θα λέει κανείς ότι είναι ένας άμεσος συνδυασμός, αλλά σε ασθενείς που έχουν την νυχτερινή πολυουρία μαζί με την υπερπλασία του προστάτη, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενή. Άρα είναι και αυτός ένας συνδυασμός που είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει κάποιες λίγες φορές και πραγματικά βελτίωσε πολύ την εικόνα των ασθενών αυτών. Κάποιος από εσάς έχει χρησιμοποιήσει τη δεσμοπρεσίνη? Είστε ευχαριστημένοι από τα περιστατικά αυτά? Ναι, βασικά και το ένασμα ήταν στα προηγούμενα σχολεία που είχε γίνει παρουσίαση εδώ και το είχε υποστηριχτεί και πραγματικά δίνει καλά αποτελέσματα. Ένας μόνο δεν. Ναι. Παρακαλώ. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που θεωρητικά υπάρχει ένα όριο στην ηλικία, πρακτικά όσο περισσότερο το χρησιμοποιήσεις, τόσο πιο ασφαλής νιώθεις. Δηλαδή και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με λίγο προσοχή πριν το δώσεις, με ηλεκτρολίτες και όλα τα γνωστά αυτά, πηγαίνει καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το όριο της ηλικίας είναι λίγο πλασματικό. Έτσι. Στην Αμερική είναι απλώς με προσοχή, στην Ευρώπη είναι το όριο της ηλικίας. Αν το δώσεις με προσοχή και δεν έχεις. Γιατί εντωμεταξύ το θέμα με την ηλικία, πέραν αυτών που είπατε, είναι ότι ο νέος που θεωρητικά μπορεί να το πάρει με μεγαλύτερη ασφάλεια, πολύ δύσκολα θα συμμορφωθεί στον τρόπο που πρέπει να το πάρει. Πρακτικά οι μεγαλύτεροι που το έχουν ανάγκη συμμορφώνονται πιο εύκολα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να κάνουμε μια ερώτηση στο κρατήριο. Πόσοι χρησιμοποιούν δεσμοπρεσίνη για την πολυουρία? Εντάξει, είναι. Μάλιστα. Πώς έχει δει κανένας προβλήματα ηλεκτρολιτών? Ένας. Πέστε μας λίγο. Τρεις πήγαν στο νοσοκομείο. Από πώς? Πόνο τριήμια. Είχατε μετρήσει νάτριο πριν? Είχα μετρήσει, ναι. Και το έριξετε σε τόσο μεγάλο βαθμό? Ναι. Ήταν άντρες ή γυναίκες? Άντρες. Γιατί το μεγάλο που έχουμε ξέρουμε τα τελευταία χρόνια τη δεσμοπρεσίνη είναι ότι θέλει διαφορετική δόση ο άντρας και η γυναίκα. Έτσι. Ηλικίες, ο ένας πράγμα ήταν πάνω από 65, οι άλλοι ήταν. Ναι, όλοι ήταν πάνω από 65. Και έριξαν τόσο πολύ τον άτριο. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα την τρίτη μέρα ήδη τον είχαν ρίξει. Μάλιστα. Ναι. Καλά. Ναι. Το είχαν ρίξει την τρίτη μέρα, δηλαδή πριν προλάβω να μετρήσω ξανά τον άτριο. Ναι, η σύσταση είναι την τρίτη με έβδομη μέρα να ξαναμετρήσεις. Ναι, και αν έχεις έναν άτριο το οποίο είναι φυσιολογικό, το ρίχνει ελάχιστα. Δηλαδή, όταν λέμε το ρίχνει, το ρίχνει ένα. Τώρα, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το κρατάμε. Ο κ. Κωνσταντινίδης. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφές ότι μιλάμε μόνο για περιστατικά που έχουν νυχτερινή πολυουρία. Προφανώς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα λούτς ή την νυχτουρία μόνο με δεσμοπρεσίνη. Ναι, προφανώς. Το είπαμε αυτό. Ναι. Τα περιστατικά που είχαμε την υπονατριεμία είχαν νυχτερινή πολυουρία ή είχαν απλά νυχτουρία? Αυτό είναι καλή ερώτηση. Πράγματι, ο ένας που πήγε έπαιρνε και κάποια αντικαταθλιπτικά ίσως και πέρα και ίσως από εκεί έπεσε τον άτριο. Οι άλλοι είχαν νυχτερινή πολυουρία μετρημένη σε μυρολόγιο ούρης που έκαναν. Άρα είχαν νυχτερινή πολυουρία. Ναι, είχαν. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε γιατί περνάει και η ώρα. Ένα άλλο συνδυασμός που βρήκα
είναι αγωνιστής των υποδοχείων της μελατονίνης και αλφα-αγωνιστής. Υπάρχει μόνο μία μελέτη. Έχει κυκλοφορήσει πλέον ένα σκεύασμα που είναι ο πρώτος αγωνιστής υποδοχείων μελατονίνης που υπάρχει στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μικρή μελέτη έδωσε έτσι ικανοποιητικά αποτελέσματα με βελτίωση στο IPSS και στα συμπτώματα της υπερασίδειας κύστης, όχι όμως την ποιότητα ζωής που είχε να κάνει με το... με την νυχτερινή διάρκεια. Και ένας άλλος συνδυασμός που βρήκα είναι ανταγωνιστές GHRH με και συνδυασμό με LHRH ανάλογο. Από πειραματικά μοντέλα κάποιας έτσι, μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να ελαττωθεί ο όγκος του προστάτη όπως δεν υπάρχει δράση στο φυσιολογικό στρώμα του προστάτη. Υπάρχει το υπόβαθρο, έτσι, με το να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα φάρμακα, πιθανώς όντως ελαττώνεται ο όγκος του προστάτη, όμως υπάρχει και το θέμα των παρενεργειών, το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Γενικά όμως έχουμε δεδομένα κυρίως πειραματικά. Υπάρχει επίσης μια ελληνική μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε αλφα αποκλειστή και χολινεργικό σε ασθενείς οι οποίοι κάνουν υποτροπιά τους σε επισχέσεις. Τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ οριακά για να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Επίσης, πιθανώς κάτι που θα δούμε στο μέλλον, έτσι, τώρα σχεδιάζονται κάποιες μελέτες, είναι ο συνδυασμός του αλφα αποκλειστή με β3 αγωνιστή. Πάλι είναι στο ίδιο πνεύμα του αλφα αγωνιστή και αντιμοσκαρινικό, δηλαδή χτυπάμε τόσο την υπεδραστήρια κύστη όσο και την απόφραξη. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια η ιδέα υπάρχει, έχει αρχίσει ο σχεδιασμός των μελετών και θα έχουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό. Και φυσικά θα μου πείτε, όταν μιλάμε για συνδυασμούς, θα μείνουμε στους δύο. Μπορούμε να κάνουμε τρεις, τέσσερις, πέντε, τι θα γίνει τέλος πάντων. Όντως αυτό θέλει πολύ σκέψη, είναι πολλά τα ερωτήματα για τη διάρκεια της θεραπείας, το κόστος, τον βαθμό απόφραξης στο οποίο μπορούμε ασφαλώς να δίνουμε τα φάρμακα αυτά, πώς θα τους αξιολογούμε και τέλος πάντων ποιος είναι ο ιδανικός ασθενής για να πάρει την συνδυασμένη θεραπεία. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να απαντήσουμε. Γενικά φαίνεται ότι τα τελευταία 15 χρόνια υπήρξε μια σταθερή αύξηση στη χρήση των φαρμάκων στη διαχείριση των ανδρών με υπερπλασία προστάτη και γενικά οι πάροχοι υγείας προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα σε αυτή τη νέα νοοτροπία και μάλιστα υπάρχει το FDA έδωσε μια υψηλή ένδειξη για την συγχορήγηση και κυρίως εδώ αναφέρεται στη συγχορήγηση ντουταστερίδης και αλφα αποκλειστή. Και φάνηκε από μια μελέτη ότι τα φάρμακα μεταξύ 93 και 95 το ποσοστό που δίνονται ήταν 14%, ενώ μεταξύ 8 και 10 έφτασε στο 40%. Έτσι, είναι πραγματικά έκρηξη. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα πολύ πολύ μεγαλύτερη οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν τον συνδυασμό των φαρμάκων. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, σε ασθενείς με μικρούς προστάτες, οι αλφα-αποκλειστές αποτελούν σίγουρα το χρυσό κανόνα. Με μεγαλύτερους προστάτες και ήπια και μέτρια σκο υποστηρίζουν τα δεδομένα την χρήση συνδυασμένης φαρμακευτικής θεραπείας αλφα-αποκλειστή και αναστολέων της αλφα-αναγωγάσης. Η φωσφοδιεστράση 5 είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη. Τα αντιχολιαρικά θα βοηθήσουν ασθενείς που έχουν και έντονο στοιχείο υπερδραστηριότητας της κύστης. Και οι μελλοντικές μελέτες θα δείξουν και άλλο φάρμακα, τι μπορούν να κάνουν και ιδιαίτερα τους β3 αγωνιστές, που είναι κάτι πολύ καινούριο στον χώρο της λειτουργικής ορολογίας. Και απλώς θα ήθελα αυτή την διαφάνεια τη δείχνω. Δεν πρέπει να φύγει από το μυαλό μας ότι είναι ένα ενιαίο σύστημα, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, γιατί όταν θεραπεύουμε την απόφραξη, ξεχνάμε την κύστη, και αυτό γίνεται κυρίως στους άντρες, και όταν θεραπεύουμε την κύστη, ξεχνάμε την απόφραξη, κάτι που το ξεχνάμε στις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες έχουν απόφραξη. Άρα είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα να σας μείνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Έφαγα αρκετό χρόνο, αλλά ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι. Ο κύριος Αποστολίδης τώρα θα συνεχίσει και θα μας πει για τους συνδυασμούς στην υπερδραστήρια κύστη.